Και αυτό, αλλά επειδή έχω περάσει πολύ δύσκολα με τα κιλά, δηλαδή ίσως η πιο δύσκολη στιγμή, μπορώ να πω η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου έχει να κάνει με την προσπάθεια να χάσω κιλά. Δεν ξέρω αν θες να το συζητήσουμε τώρα ή παρακάτω. Είναι κάτι που πραγματικά με πονάει και γι' αυτό σοβαρεύω όταν το συζητάω, γιατί ίσως να είχα μια πολύ κακή συνέχεια στη ζωή μου με αυτό που πήγα να κάνω. Οπότε, αν θέλεις να το πούμε εδώ ή αν θέλεις να το πούμε παρακάτω. Να το πούμε. Πώς. Έχει να κάνει με το ότι όταν αφέθηκα και είπα στον εαυτό μου ότι θα κάνω ό,τι θέλεις πια, που δεν ξέρω για ποιο λόγο το αποφάσισα αυτό, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αποφάσισα να κάνω μία επέμβαση. Να πάω σε έναν γιατρό να μου πει. Αυτό ήρθε μετά από κάποια απογοήτευση, ήρθε μετά από κάποια δυσκολία, όχι, επαγγελματική, προσωπική. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αν με ρωτήσεις γιατί συνέβη να αρχίσω να αφήνω τον εαυτό μου και να μην τον προσέχω, πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα είμαι ειλικρινής. Βρέθηκα σε έναν πλαστικό χειρουργό και μου λέει: έχουμε πολύ σπλαχνικό λίπος. Μου λέει: πρέπει να χάσουμε κιλά. Και λέει: θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω ένα χάπι που θα σκόψει την όρεξη. Δεν θέλω όμως να πεις πουθενά, μου λέει, ότι θα του πάρεις αυτό το χάπι. Με αγχώνει λίγο, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Το παίρνω από το φαρμακείο και ο φαρμακοποιός μου το δίνει δύσκολα. Τι το θέλετε εσείς. Επιφυλάξεις. Τι το θέλετε αυτό το χάπι και οτιδήποτε άλλο και αυτά. Λέω, δεν έχω λέω, κάποια πάθη, δεν έχω κάποιες εξαρτήσεις, δεν έχω ποτέ, αλλά μου δόθηκε αυτό το χάπι. Με δυσκολία λοιπόν μου το δίνει, το παίρνω και αλλάζει η ζωή μου από τη μία πολύ θετικά, γιατί σταματάω να τρώω και αρχίζω και χάνω κιλά και από την άλλη να έχω πάρα πολλά νεύρα. Με αποκορύφωμα, μία νύχτα, που εκεί που παίζουμε χαρτιά, γιατί πρέπει να σου πω ότι έχω πολύ την πυρίμπα, γίνομαι πάρα πολύ επιθετικός. Επικρατεί μια τρέλα, δηλαδή χάνω τον εαυτό μου, επιθετικός με το να χτυπήσω έναν άνθρωπο, φεύγω από εκεί, με σταματάνε οι άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαλώνω στον δρόμο, πάλι να χτυπήσω κάποιον πάρα πολύ, ξημερώνω χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ, φτάνω στο ραδιόφωνο, γίνομαι επιθετικός ακόμη και με τη σύντροφό μου, με την έννοια να την πιάσω. Εσύ θυμάμαι. Είσαι πάντα ήρεμος. Σε θυμάμαι πάντα ευγενέστατο, ήρεμο, γλυκό. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω περάσει τώρα. Και να είμαι η Νάνση που κάνουμε μαζί πάρα πολύ 10 χρόνια ραδιόφωνο, να προσπαθώ να την ταρακουνάω και να μην καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ. Και κάποια στιγμή μου λέει: μου λέει αυτό το φάρμακο που παίρνει. Τι φάρμακο είναι. Ανοίγει λοιπόν και βλέπει τις ενδείξεις ότι γράφει μέσα, και αυτό θέλω να το πω πάρα πολύ στον κόσμο, ότι υπάρχει περίπτωση να σας ανοίξει νευρώνες του εγκεφάλου σας που δεν τους ξέρατε. Και εκεί παθαίνω σοκ. Το πετάω. Προφανώς αυτό ήλεγχε το αίσθημα της πείνας. Αλλά λέγοντας μέσα ότι μπορεί να σου ανοίξει νευρώνες που δεν γνωρίζεις γιατί θα σου ανοίξει και πώς θα αντιδράσεις. Εκεί παθαίνω και το μεγάλο σοκ. Και λέω ότι δεν με ενδιαφέρει πια να χάσω κιλά. Είναι δηλαδή η καταλυτική στιγμή και η στενάχωρη μου στιγμή που αφέθηκα πια. Λέω, αμανή είναι να κάνω κακό σε άνθρωπο που αγαπάω, στους ανθρώπους, σε έναν άνθρωπο που εγώ δεν μαλώνω. Και να αλλάξει η ζωή μου για αυτό το πράγμα, και γι' αυτό μετά έγινα λίγο υπερβολικός ακόμα και στις αντιδράσεις όταν ακούω να σχολιάζουν έστω και έναν άνθρωπο με παραπάνω κιλά. Και έλεγα, δεν ξέρετε τι έχει περάσει. Δεν ξέρετε πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ. Και είμαι σίγουρος ότι τώρα μας ακούνε πάρα πολλές κυρίες και κύριοι που έχουν κάνει ατέλειωτες προσπάθειες να χάσουν κιλά και είναι τρέλα, κυριολεκτικά. Γι' αυτό σεβασμός στους ανθρώπους που έχουν έστω και ένα κιλό παραπάνω και κάνουν αγώνα να το χάσουν. Δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται πίσω από αυτό τον αγώνα. Λοιπόν, μια που είπαμε, μιλήσαμε για τα κιλά, για αυτό το θέμα που θα συμφωνήσω μαζί σου ότι καλά θα κάνει ο κάθε ένας από εμάς να σέβεται την εικόνα του άλλου, βεβαίως, γιατί δεν γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Όμως τώρα αυτό μου κάνει ένα κοντράστ δυνατό και δεν μπορώ να το αποφύγω. Θα πάω. Πού? Από τον σχετικό.